Σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε εδώ στο κεντρικό στούντιο του SBC τον κύριο Γιώργο Λογοθέντη, ο οποίος είναι οικονομικός διευθυντής στην George Mundreas. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα είμαστε εδώ μαζί για να δούμε αναλυτικά όλες τις οικονομικές ειδήσεις οι οποίες επηρέασαν την ναυτιλία την εβδομάδα που πέρασε, και βεβαίως θα δούμε τι είδαμε το 2012, τι θα δούμε, τι αναμένουμε το 2013. Κύριε Λογοθέντη, να σας καλωσορίσουμε. Καλή χρονιά. Δεν τα ξαναείπαμε έτσι. Σωστά. Από αέρος. Καλησπέρα, καλή χρονιά, χρονιά πολλά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε οι εκτιμήσεις, θετικές εκτιμήσεις που βλέπουμε συνεχώς για το 2013 να βγουν πραγματικές. Αυτό είναι που μονοπολεί τον ενδιαφέρον. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας εφησυχασμός και από τους διεθνείς οίκους και εκτιμούν ότι ναι, μεν θα υπάρξουν προβλήματα, αλλά η οικονομική κατάσταση θα τα πάει καλά. Και όπως είχατε εσείς, έκανε και μία αναφορά η έκθεσή σας σε κάποιες δηλώσεις οι οποίες έρχονται από τον κύριο Σόιμπλε, βλέπει βελτίωση γενικότερα και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, όπως πολλοί άλλοι. Σωστά. Βλέπουμε ουσιαστικά μια προσπάθεια αλλαγής κλίματος, ψυχολογίας πιο πολύ θα έλεγα. Εντάξει, ο Δεκέμβριος είναι ένας μήνας που λίγο καθησυχάζουν όλα τα πράγματα. Ο Σόιμπλε βγήκε και έκανε κάποιες θετικές δηλώσεις. Παρ' όλα αυτά δεν παρέλειψε να τονίσει ότι δεν θα πρέπει να λάβουμε τόσο πολύ σοβαρά το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο να βοηθήσει την κρίση και θα πρέπει να συνεχιστούν οι δημοσιονομικές προσπάθειες. Όπως επίσης ότι δεν μπορεί να γίνει δημοσιονομική προσαρμογή, δεν μπορεί να δοθούν ευρωομόλογα αν δεν γίνει δημοσιονομική προσαρμογή πρώτα. Βέβαια, είναι το πρώτο. Δηλαδή, ακριβώς, είναι το καροτάκι υπάρχει πάντα και το μαστίγιο υπάρχει πάντα, απλά σε πιο χαμηλούς τόνους. Πιστεύω ότι προσπαθούν να αλλάξουν την ψυχολογία, δηλώσει ότι η Ευρωζώνη θα κινηθεί καλύτερα προς τα τέλη του 2013, θα αρχίσουμε να βλέπουμε σημάδια ανάκαμψης και ότι η Ελλάδα έχει αρχίσει σιγά σιγά και παρουσιάζει κάποια θετικά στοιχεία. Μάλιστα, πάντως σε επίπεδο Ευρωζώνης τα τελευταία μακροοικονομικά στοιχεία ήταν ανάμεικτα κάπως, δηλαδή είδαμε μία πτώση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, από την άλλη είδαμε μία ενίσχυση στον δείκτη PMI, ένα επίσης θετικό στοιχείο το οποίο αυτή τη φορά αφορά τις τράπεζες είναι οι αλλαγές που είδαμε έτσι που αφορούν την Βασιλεία 3, όπου διευρύνονται assets που μπορούν οι τράπεζες να συμπεριλάβουν στα κεφάλαιά τους ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων τους για την βοήθεια στην ανάπτυξη. Είναι ένα επίσης θετικό στοιχείο αυτό. Ναι, είχαμε όντως η συρρήκνωση στα μάκρο της Ευρωζώνης υπάρχουν, αλλά με πολύ μικρότερο ρυθμό από ό,τι στο παρελθόν. Δηλαδή και η επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν, παρουσίασε μια συρρήκνωση, αλλά με πολύ μικρότερο ρυθμό, ταχύτητα από τις προηγούμενες μήνες. Το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε γιατί δίνει μια τάση. Σαφέστατα δίνει την τάση. Το ότι μειώνεται η πτώση του είναι σημαντικό. Φυσικά δεν είναι τόσο εύκολο να φτάσουμε στα θετικά σημεία. Δηλαδή οι δείκτες αυτοί είναι πάνω από το 50 που ουσιαστικά σηματοδοτούν και την ανάπτυξη μιας οικονομίας. Πολύ βασικό αυτό με τους κανόνες της Βασιλείας, ώστε να μπορούν να περιλάβουν οι τράπεζες το ενεργητικό τους και πρόσθετα στοιχεία έχοντας ένα αποτέλεσμα βάσει του γνωστού δείκτη του Tier 1 που λέμε, να μπορούν να δώσουν περισσότερα δάνεια, έτσι, να χρηματοδοτήσουν την οικονομία. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Αναμένεται να δούμε πώς θα κινηθεί. Μάλιστα. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο. Επίσης, σημαντικό είναι και το στοιχείο που έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα από την Fed, η οποία βλέπουμε να αποτραβιέται μέσως. Δηλαδή, όταν αναφέρει ο κύριος Μπερνάνκη ότι θα συνδέσει το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού με την ανεργία, αυτό δείχνει ότι όταν πλέον η οικονομία, η αμερικανική οικονομία δεν θα χρειάζεται την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, τότε θα απομακρυνθεί. Τη στιγμή που κάποιους μήνες πριν είχε πει ότι θα είμαστε εδώ για 2-3 χρόνια μέχρι το 2015, αν δεν κάνω λάθος, που είχαν πει ότι θα είμαστε εδώ συνέχεια και θα τυπώνουμε χωρίς σταματημό. Το 2015 μιλάμε για 2 χρόνια μπροστά μας. Είναι πολύ δύσκολο να γίνουν προβλέψεις. Ναι. Παρ' όλα αυτά, το θετικό που βρίσκω εγώ είναι ότι η Αμερική έχει συνδέσει την οικονομία της με τον δείκτη της ανεργίας. Είναι θετικό. Και είναι γεγονός ότι ξέρουμε και από το παρελθόν ότι το 6,5% θεωρείται το σημείο όπου σηματοδοτεί ουσιαστικά την ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας. Κάτι με το ανάποδο βέβαια που γίνεται στην Ευρωζώνη. Είμαστε επικεντρωμένοι στον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός προσωπικά πιστεύω ότι είναι χαμηλός. Θα μπορούσε να δεχτούμε και μία αύξηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Το 2% στόχος εν μέσω κρίσης
Δεν το θεωρώ ότι είναι και το ιδανικό. Παρ' όλα τα αυτά, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, δείχνει ότι η Αμερική συμπεριφέρεται καλύτερα στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Σαφώς. Και μιας και αναφερθήκατε στον πληθωρισμό, έχει ενδιαφέρον να πάμε και στο παράδειγμα της Κίνας, όπου η Κίνα είδε άνοδο στον πληθωρισμό της στο 2,5%. Και βεβαίως αυτό το οποίο σχολιάζεται είναι ότι τα πρώτα βήματα ανάκαμψης γίνονται με έντονες πληθωριστικές πιέσεις και έρχεται να προσθεθεί σε αυτό που λέγατε μόλις τώρα για την Ευρώπη. Σωστά. Η Κίνα ήδη από τον προηγούμενο χρόνο τα τέλη είχε ανακοινώσει αυτό το πρόγραμμα ενίσχυσης της οικονομίας της λόγω των προβλημάτων της Ευρωζώνης και της Αμερικής. Έχει τη δυνατότητα να ρίχνει λεφτά στο σύστημα. Υπάρχουν αποθέματα. Ο πληθωρισμός όντως έφτασε υψηλό 7 μηνών. Παρ' όλα αυτά έχουν τα εργαλεία, είναι μια διαφορετική οικονομία, αν θέλουμε να πούμε, η Κίνα είναι centralized, ελέγχεται πιο καλά. Πιστεύω ότι δεν θα απασχολήσει τόσο πολύ η αύξηση του πληθωρισμού κατά τη διάρκεια του έτους. Εδώ διχάζονται βέβαια οι απόψεις για το τι στοιχεία, τι ποσοστά ανάπτυξη θα παρουσιάσει η Κίνα για το 2013. Η Παγκόσμια Τράπεζα δίνει στο 8,4. Δεν θα είναι κακό να το δούμε αυτό. Θα είναι μια αύξηση από το 2012 σαφέστατα. Χωρίς... Έτσι, υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων και βέβαια το τι θα γίνει στην Κίνα θα κρίνει και πάρα πολλά στην παγκόσμια οικονομία. Μπορούμε να πούμε ότι η Κίνα και γενικά η Ανατολική Ασία ήταν οι οικονομίες που συντηρήσανε ή τραβήξανε, αν θέλετε, την παγκόσμια οικονομία για το 2012. Αν είχαμε μια μεγαλύτερη διόρθωση στην ευρύτερη οικονομία της Ασίας, τότε σαφέστατα θα είμαστε όλοι σε πολύ δυσμενέστερη κατάσταση. Μάλιστα. Οπότε είμαστε σε αναμονή να δούμε τι θα γίνει και με την Κίνα και βλέπουμε ότι αν και βρίσκεται σε μια τεράστια ανάπτυξη, οι αγορές της δεν έχουν δείξει, δεν έχουν επιδείξει την δυναμική που έδειξαν οι αγορές της Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες είδαμε μια σημαντική άνοδο και μάλιστα ο S&P 500 έχει φτάσει σε υψηλό 5 ετών τη στιγμή που υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς και την ίδια ώρα στην Κίνα δεν έχει υπάρξει τέτοια δυναμική άνοδο στη στιγμή που η οικονομία αναπτύσσεται. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή την περιβόητη ανάπτυξη εκεί και βεβαίως πώς αναμένεται να επηρεάσει και την αυτιλία όλο αυτό. Και είναι να το δούμε τι γίνεται και με το PDI. Είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι. Έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια η ναυτιλία και ειδικά ο τομέας των πλοίων μεταφοράς σκληρού φορτίου να βασίζεται πάρα πολύ στην πορεία της οικονομίας της Κίνας αλλά και γενικότερα της Ανατολικής Ασίας. Όπως είχαμε πει και τον προηγούμενο χρόνο, που είναι πολύ πρόσφατα μας πέρασε, αυτό που όντως συντήρησε την οποιαδήποτε πορεία που δεν ήταν καθόλου καλή το 2012 στην ναυτιλία, ήταν η Κίνα. Οι εισαγωγές που έκανε σε πρώτες ύλες. Μην ξεχνάμε, το 2012 αποδείχθηκε μία από τις χειρότερη χρονιά ουσιαστικά. Ο BDI έφτασε στο χαμηλό 25 ετίας. Στις 3 Φεβρουαρίου δηλαδή του 2012 ο BDI έκλεισε στις 647 μονάδες. Αυτό είναι ρεκόρ 25 ετίας στα χαμηλά του. Μάλιστα. Και το υψηλότερο κομμάτι ήταν μόνο στις 1.624 μονάδες. Όπως αναφέρομαι και στην έκθεση, ο μέσος όρος ήταν στις 920 μονάδες, όταν πριν 15 χρόνια, τότε που είχε ξεσπάσει η ασιατική κρίση. Το 1998. Το 1998, πολύ σωστά, ήταν στις 945 μονάδες. Αλλά καταλαβαίνουμε πόσο άσχημα ήταν το 2012 για την ναυτιλία. Μάλιστα. Αυτό παράλληλα βεβαίως δείχνει ότι υπάρχει ένα σημαντικό περιθώριο ανόδου για το 2013. Κοιτάξτε, υπάρχει μόνο περιθώριο ανόδου. Το να δούμε τον δείκτη να φτάνει πάλι στα 647 μονάδες όπως έφτασε 3 Φεβρουαρίου δεν είναι κάτι το θεωρούμε απίθανο. Έχουμε και τις επερχόμενες εορτές στην Κίνα το Φεβρουάριο για το νέο έτος όπου αγορά λίγο πέφτει στατιστικά αν το δούμε. Πιστεύουμε όμως ότι γενικά και για το 2013 θα αντιμετωπίσουμε πάλι μια δύσκολη χρονιά. Είναι πολύ νωρίς για να πω αν θα είμαστε πάλι κατά μέσο όρο όσο είμαστε και στο 2012. Οι μακροοικονομικοί δείκτες μέχρι στιγμής δείχνουν ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα είναι λίγο καλύτερη από το 2012, κατά 0,3 με 0,4%. Το θετικό κομμάτι είναι ότι η ανάπτυξη του παγκοσμίου εμπορίου θα είναι αρκετά μεγαλύτερη από το 2012. Εικάζεται ότι θα κλείσει το 2,7% η ανάπτυξη του παγκοσμίου εμπορίου για το 2012
ενώ για το 2013 θα φτάσει περίπου στο 4,5%. Είναι μια σημαντική αύξηση, αλλά ακόμη το πιο σημαντικό είναι ότι θα αναστραφεί αυτό που είδαμε στο πέρυσι, όπου η παγκόσμια ανάπτυξη κινήθηκε με ταχύτερο ρυθμό από το παγκόσμιο εμπόριο. Στατιστικά, αν δούμε στην ιστορία από το 1950, πάντα το παγκόσμιο εμπόριο αναπτυσσόταν με μεγαλύτερο ποσοστό από ότι η παγκόσμια ανάπτυξη. Μάλιστα. Το 2012 ήταν η χρονιά που αυτό αντιστράφηκε και ήταν ανησυχητικό. Το 2013, μέχρι στιγμής, οι δείκτες δείχνουν ότι θα επανέλθουν στη φυσιολογική τους ροή. Είδες, και αυτά τα ιστορικά στοιχεία μας δείχνουν να καταλάβουμε πάρα πολλά. Σαφέστατα. Θα ήθελα να κλείσουμε με μια μελέτη που ήρθε από τον ΙΟΒΕ. Αναφέρει πράγματα τα οποία τα έχουμε πει και άλλες φορές. Mm-hmm. Απλά θέλησε ο ΙΟΒΕ να επικεντρωθεί στην ηγετική θέση της ελληνικής ναυτιλίας όλο αυτό το διάστημα. Και βέβαια αναφέρθηκε και στο τι προσφέρει. Έδωσε κάποια ποσοστά της τάξης του 4,1% του ΑΕΠ συνολικά, έτσι. Μιλάμε για σημαντικότατη συμβολή και θα ήθελα να μας δώσετε και εσείς κάποια περισσότερα στοιχεία γι' αυτό. Υπολογίζεται ότι όντως η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία την τελευταία δεκαετία έχει προσφέρει στην ελληνική οικονομία περίπου στα 140 δις. Άρα εκτιμούμε ότι είναι περίπου 13 με 14 δις το χρόνο. Για άλλη μια φορά, και όντως με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε και ο οργανισμός ΑΝΚΤΑΔ, η ναυτιλία συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση. Έχω τα στοιχεία εδώ πέρα. Στο σύνολο έχουμε 3.321 πλοία. Μάλιστα. Έχουμε την πρώτη θέση. Με δεύτερη θέση να είναι η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία στη δεύτερη θέση. Σωστά. Στην τρίτη η Γερμανία, στην τέταρτη η Κίνα και στην πέμπτη η Νότια Κορέα. Η Γερμανία είναι στην τρίτη θέση, αλλά βρισκόμαστε ουσιαστικά σε μια περίοδο όπου η γερμανική ναυτιλία αντιμετωπίζει, και θα τολμήσω να το πω, σημάδια κατάρρευσης. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρουμε αν θα κρατήσει την τρίτη θέση. Και έχει γίνει και μια έντονη, αν θέλετε, έτσι, έχει γραφτεί και στον τύπο, από τους Γερμανούς, ότι οι Έλληνες πλειοκτήτες αγοράζουν τη γερμανική ναυτιλία. Λόγω της κατάρρευσης της γερμανικής ναυτιλίας, της πτώσης των τιμών των πλοίων τους, υπάρχουν Έλληνες πλειοκτήτες που θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτές τις ευκαιρίες και να προβούν σε αγορές. Μάλιστα, που δείχνει το μέγεθος του προβλήματος από την μία πλευρά και το μέγεθος των δυνατοτήτων από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, και λίγο θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Εγώ ευχαριστώ.